Ali! Μα καλά, πάλι αυτό. Ναι ρε. Έτσι γουστάρω να πούμε. Το OCD μου. Θα παίξω την έκδοση για, το, για την οκτάβητη σειρά της Atari, όπως τα 400 και 800 και XL και XE αλλά και 65 XE, η οποία ήθελα να την αφήσω τελευταία, αλλά είναι η πιο βατή από τις άλλες. Και φυσικά το κάνω για δύο λόγους. Γιατί είναι το original παιχνίδι, εδώ γράφτηκε πρώτα στα Atari και μετά έγινε port. Και ο άλλος λόγος είναι γιατί αυτό το έπαιζε ο Κώστας, ο Amiga 500, και του είπα να το κάνει long play. Μου το χρωστάει. Προς το παρόν το κάνω εγώ για αυτόν. Αυτό είναι σχεδόν direct port στον Commodore από το Atari, μιας και μοιράζονται την ίδια CPU, τον 6502. Βέβαια στα Atari είναι πιο γρήγορο, έχει σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από του Commodore. Το παιχνίδι, όπως πάνε, πάρα πολύ κοντά στο χειρισμό, ίσως είναι λίγο πιο γρήγορο, έχει τα ίδια bugs αλλά τη δρά πιο γρήγορα, προφανώς από τη CPU ίσως να είναι λίγο πιο γρήγορο. Εδώ μάλιστα, το δοκίμασα, το προχώρησα 2-3 οθόνες κάνα 2 φορές και τώρα θα προσπαθήσω να το long playάρω. Οπότε αν τα ακούτε και το βλέπετε, σημαίνει ότι έγινε. Θα δούμε. Από ό,τι βλέπω πάντως, οι εχθροί είναι πολύ πιο δύσκολοι και από τον Amstrad και από το Spectrum. Είναι μάλιστα. Ο χοντρός ο πούστης, όπως είπε και ο Galacticus X. Ωραία. Λοιπόν, αύριο λογικά θα γράψω, το αύριο είναι σχετικό για εσάς, γιατί τώρα που παίζω είναι Παρασκευή μεσημέρι. Και αν γίνει long play, θα το ανεβάσω την Κυριακή στις 10 για να το δει και ο φίλος ο Πέτσας, που του αρέσει και του κάνω παρέα, λέει. Έχουμε βίντεο με τον Άρη, που λογικά θα γράψουμε αύριο. Ξέρετε ποιον Άρη, ξέρετε αυτό που με έβαλε να μαστιγώνω το δελφίνι και να τρίζω την όπισθεν, να γυαλίζω το πόμολο, το πιάσα το πονοούμενο. Ναι. Έχουμε versus παιχνίδια στον Amstrad, αλλά και co-op. Γιατί
Μπορεί να μισεί ο ένας τον άλλον. Κατά βάθος όμως υπάρχει μία έλξη. Ερωτική θα έλεγα. Έτσι Άρη. Μίλα μας γι' αυτό. Όλο μου τάζει ο Άρης. Θα. Αλλά δεν κάνει κάτι. Περιμένει την πρώτη κίνηση μάλλον από μένα. Τέλος πάντων. Πάρτα κι εσύ, πάρτα κι ο άλλος, πάρτα κι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπουμε, ο Μπρους Λι είναι γυμνόστιθος. Politically correct sprite. Στον Άμστρα τι χρώμα είχε. Α, λίγο να τον πίναμε εδώ, ε. Σκέφτομαι να κάνω μπλουζάκι με αυτούς τους δύο. Το χοντρό και το νίτζα. Χρόνια το σκέφτομαι. Αλλά πολλά σκέφτομαι χρόνια και δεν κάνω τίποτα. Στο τέλος θα έρθει ο θάνατος. Και δεν θα έχω κάνει ούτε το 50% από αυτά που έχω σκεφτεί. Όπως εκείνο το μά με το καμπινάκι. Που έχω το arcade. Το σκέφτομαι από το 2000. Και έχει πάει 2020. Έζησα την αποκάλυψη 3 φορές του Νοστράδα μου. Αλλαγή το λέιζερ. Λέιζερ. Γιατί το λέω λέιζερ. Να το πω ηλεκτρικό. Κάτι ένα arc. Το οποίο ψηφάω στους νόμους της φυσικής. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Αν ξέρει κάποιος τι είναι αυτό στο rail εκεί που τρέχει να μου πει. My ass. Είδα. Ίσως κάνω και κάνα potpourri με όλα τα intros. Μπορεί στο τέλος του χρόνου να το κάνω. Γιατί αρκετοί γουστάρετε να βλέπετε τα καραγκιοζηλίκια μου. Οπότε να σας τα δώσω όλα, μη σας παιδεύω. Τα δείτε επί τόπου. Μπορώ να τα βγάζω κάθε χρόνο, ανάλογα την όρεξη. Θα κατέβεις? Εδώ θα κάτσουμε όλη μέρα. Εδώ θα κάτσουμε. Εν τω μεταξύ παίζω πολύ στριμωγμένα. Παίζω με τα cursor keys, τα βελάκια δηλαδή, στο πληκτρολόγιο. Και το δεξί control. Το control εδώ είναι τεράστιο στο λάπτοπ και με βολεύει. Άμα δεν το πάρω αυτό θα τον πιω. Αλλά το πήρα ευτυχώς. Και εδώ έχει τα bugs. Είναι ίδιο με τον Commodore, βλέπω, δεν θέλω να το ζήσω, αλλά το καταλαβαίνω ότι μπορεί να χτυπήσω στο κολονάκι που έχει πάνω από το lantern, το φαναράκι αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι γραμμένο στο Atari, ένα μηχάνημα που σχεδίασε ο Jay Miner, όπως είπαμε, ο δημιουργός Amiga, με την ομάδα του, δύσκολα στον προγραμματισμό το Atari. Τα hardware sprites που διαθέτουν λέγονται players missiles, δηλαδή παίχτες και πυρκαυλάκια. Τα sprites είναι, δεν θυμάμαι πόσα έχει, 5, δεν θυμάμαι. Έχει διάφορα modes γραφικών και αρκετά χρώματα για 8-bit το μηχάνημα και για την εποχή που βγήκε. Ανέβα μόνο σου, βαριέμαι. Βέβαια, όλα στο hardware εδώ. Παλιό μηχανάκι, δεν το συγκρίνουν με τον Commodore 64 τόσο, αν και είναι πολύ κοντά, είναι αρκετά παλαιότερο του. Αλλά φοβερό. Δεν ξέρω την basic του, δεν έχω ασχοληθεί μαζί του, μόνο κάτι παιχνίδια, και δυστυχώς, αν και έχει πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη, δεν έχει καλούς τίτλους του 80, δεν θα τους δούμε εδώ, γιατί ήδη το είχαν παρατήσει όταν μέσω ουρανού ο Commodore. Υπήρχε και αυτό, αλλά δεν κάνανε ports, δεν κάνανε σε καλούς τίτλους. Χρωματικά είναι ανώτερο από όλα, τα γραφικά του όμως
Αν και από ό,τι βλέπω παίζω στην ίδια ανάλυση του Commodore, δεν... Αμάν! Τώρα! Χωρίς αυτό, ο Βόιδας! Μου γκανάς, αγόρι μου! Τι σου κάνουν από εκεί πίσω και δεν βλέπω! Τι σου κάνουν! Δεν ξέρω λοιπόν... όχι, εγκεφαλικό μικρό... Ναι, τα γραφικά του δεν είναι τόσο λεπτομερή όπως το Commodore. Έτσι, τα χρώματα των sprites είναι... έχουν ένα περιορισμό και διαθέτει και το φανταστικό chip, το Pocky, το ήχου είναι αυτό, το οποίο όμως κάνει και άλλα, είναι controller και για άλλα πράγματα. Έχει ένα σκληρό ήχο PSG και αυτό, δεν είναι δηλαδή FM ούτε PCM, είναι σαν να ακούτε ένα Master System, ένα Amstrad. Και του Commodore είναι PSG, αλλά αυτό είναι synthesizer κανονικό. Παίζει, έχει φοβερά φίλτρα και παίζει και τρίγωνα, τετράγωνα, πριόνια, ό,τι θες από ήχους. Το προγραμματίζεις ψηφιακά και λειτουργεί αναλογικά. Πάμε πάνω τώρα. Το Pocky λοιπόν έχει σκληρό ήχο και το βλέπαμε και τη δεκαετία του 70 στα arcade, στα Atari. Έτσι ακούγεται κάπως και το Lynx, το Atari Lynx τον ήχο. Έχει ένα σκληρό ήχο που μου αρέσει η χρειά του. Δεν μπορείς να... δεν είναι έτσι πολυμορφικό στον ήχο, αλλά μου αρέσει. Είχα κάνει και κάποια mix ήχου. Έχω κάνει πολλά για διάφορα τσιπάκια και υπολογιστές, αλλά θυμάμαι έχω κάνει και για SID με Pocky. Το ίδιο παιχνίδι δηλαδή να παίζει και από τα δύο chip μαζί. Δηλαδή αυτό το attack που έχει το Pocky δεν το έχει ο Commodore, αλλά και αυτό δεν έχει τη μελωδία του SID. Και έτσι τα ενώνω. Ένας ιδανικός κόσμος θα ήταν να είχε και τα δύο chip σε ένα μηχάνημα, ή τουλάχιστον ένα με τη χρειά των δύο. Έχω κάνει νομίζω δύο τέτοια, ίσως και τρία. Το Zybex ήταν το ένα, δεν θυμάμαι, είναι κάποια χρόνια. Ω, ζωούλες, πάμε για τις ζωούλες. Εδώ έχουν το χρώμα του δέρματος. Είμαστε στις τέσσερις. Καλά πάμε, καλά πάμε. Ήρεσα να το πω στον Commodore λίγο καλύτερο. Το Rai Mental συμφώνησε ο Κώστας ότι το παιχνίδι, αν και είναι νοσταλγικό και έχει αυτή τη γλύκα, ρε παιδί μου, και εγώ όταν το έπαιζα στον Amstrad και τότε το αισθανόμουν, ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι. Δεν έχει το gameplay στον Commodore. Παίζοντας και αυτή την πάρτα την έκδοση, πάλι θα υποστηρίξω ότι η καλύτερη είναι του Amstrad. Και το λέω όχι για θέμα νοσταλγίας, για θέμα gameplay. Παιδιά, του Amstrad συνεχίζει να είναι και για αυτή την έκδοση που παίζω καλύτερη. Πάμε και στο τρίτο teleport. Ωραία. Έλα, έλα, έλα. Βγάλε και άλλες ζωές κάτω. Αυτό το tip τώρα που είπε ο Άρης, ότι σκύβεις και έχει ένα teleport εκεί και σε πάει κάπου αλλού, δεν θα το χρησιμοποιούσα ποτέ, γιατί κάνει skip τις πίστες. Σκοπός είναι στο long play. Τα ίδια τα laser, με το Commodore, εύκολα. I got you, που λέγει και ο Γρηγόρης. Έτσι, γλου 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 γλου. Άραξε και άνοιξε μια λεμονάδα κλιάφα, τον ήπιαμε. Πάμε. Εδώ. Ο, α, πάει και το δεύτερο.
Το είδα το bug. Με κράτησε κάτω. Πάει και αυτό. Πάνω. Έλεγα λοιπόν ότι το bug αυτό που είπε ο Άρης είναι, ρε φίλε, κάνει skip τις πίστες. Και ο σκοπός του long play είναι να τις δούμε όλες και στο τέλος να συγκρίνουμε τις εκδόσεις στον μπούλο. Ωραία. Τι γυρίζει. Σοφά. Καταραμένα. Το αγαπημένο μου σπράιτ είναι ο Νίτζα. Αλλά το γαμίσω. Χοντροκομμένα γράφηκα και εδώ. Και εδώ διαφορετικό. Ωραία. Πεναντίας. Buenos días. Πού πάω πάνω? Κάθε φορά την πατάω και πάω προς τα πάνω. Όχι, όχι, δεν την πατάω τώρα. Δεν την πατάω. Έτσι. Και εδώ καμιώντας πάει. Μαλάκα, το φτάνω. Τρέχω και το φτάνω. Στον κόμμα του ρωτάω να πας τέρμα πίσω. Ω, τον πίνεις. Πάμε. Τρεις ζωές, άνετα. Μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου, μαλάκα. Δύο ζωές. Πάνω. Να συγκεντρωθούμε, γιατί στο τέλος με πιάνει μαλακία. Από παιδί το παθαίνω. Αυτό λοιπόν το έπαιζε μικρός ο Κώστας, όπως όλοι μας. Κάποιοι το παίζουμε και μεγάλοι. Ωραία. Κώστα, το θέλω. Θέλω να το δω live αυτό. Μία, δύο, τρεις. Και ο Χατζηπετρής. Ωραία. Αόρατα. Εδώ δεν μένει. Δεν μένει όρθιο. Κατέβα, κατσιανέβα. Ωραία. Αυτή είναι η προτελευταία εικόνα, έτσι, η προτελευταία πίστα. Θα πάμε. Εδώ. Θα κάνω μαγιά. Εσύ. Και γαμώ τις μαγιές να μου. Μια ζωή. Πάμε πάλι. Ωραία. Έλα. Πάλι πάνω, πάω να σκάψω πάνω να βγω, ρε πούστη. Βλάκας. Δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα. Πίσω, πούστη, δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα. Το λέει out. Δύο. Ένα. Πρέπει να είναι αυτή η ζωή και άλλη μία, ε. Τα λέει ένα. Είναι αυτή που έχουμε και ο άσος εκεί. Βούτα. Ωραία. Πάνω. Τρέχα. Ωραία. Τηλεκατευθυνόμενα. Όχι, ρε πούστη. Τρέχα, γαμημένε, τρέχα. Έτσι. Χέστηκα, ρε πούστη, και γύρισα πίσω και στον Commodore δεν το έκανα αυτό. Πάει και η αρχική έκδοση, η original του Brooklyn, για το 8-bit Atari.
Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό. Αν το έχετε βαρεθεί, χέστηκα. Εγώ θα το παίζω ακόμα. Θα βάλω όλες εκδόσεις του Μπρούκλι. Σκοπό ζωής. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε λογικά στο live με τον Άρη. Όχι το live, ψέματα. Το βίντεο. Δεν έχω σύνδεση για live. Τα λέμε.